Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Ανδρέα Μελιδόνη, συντονιστή διευθυντή του Διαβητολογικού Κέντρου στο νοσοκομείο Metropolitan Hospital. Το θέμα μας είναι ο διαβήτης. Γιατρέ, πείτε μας, είναι ο διαβήτης η μεταβολική πανδημία του 21ου αιώνα? Αναμφισβήτητα, ο σαχαρώδης διαβήτης είναι το μεγάλο παγκόσμιο μεταβολικό νόσημα, που η εξάπλωσή του λαμβάνει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις. Όταν τα 80 εκατομμύρια ατόμων που έπασχαν από διαβήτη τη δεκαετία του 80 έχουν υπερβεί σήμερα τα 460 εκατομμύρια παγκόσμια, όταν στην πατρίδα μας πριν από 40 χρόνια η συχνότητα του διαβήτη ήταν 3% και σήμερα προσεγγίζει το 15% του πληθυσμού, τότε πραγματικά ο διαβήτης είναι η παγκόσμια μεταβολική πανδημία. Και δυστυχώς ο διαβήτης δεν είναι μια αθώα χωρίς συνέπειες νόσους. Είναι μια μόνιμη διαταραχή της μεταβολικής ομοιοστασίας του οργανισμού με αποτέλεσμα την υπεργλυκαιμία, δηλαδή το αυξημένο ζάχαρο, που η μη αντιμετώπιση του, η μη ρύθμισή του θα οδηγήσει σε μία ή περισσότερες χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη. Από την χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, την οφθαλμοπάθεια έως και το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο διαβήτης είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Γιατρέ, υπάρχει δυνατότητα πρόληψης των επώδυνων αυτών επιπλοκών? Βεβαίως υπάρχει. Η ρύθμιση του διαβήτη, η μείωση δηλαδή της υπεργλυκαιμίας, με κατάλληλη εξατομικευμένη αντιδιαβητική αγωγή και η έγκαιρη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων για τις επιπλοκές αποτελούν τους αλεξικέραυνους, στους κεραυνούς των όποιων επιπλοκών. Σήμερα, το θεραπευτικό οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση του διαβήτη έχει εμπλουτιστεί θεαματικά. Έτσι, από τις 3 αντιδιαβητικές φαρμακευτικές αγωγές που είχαμε στη διάθεσή μας πριν από 20 χρόνια, έχουμε φτάσει σήμερα στις 10 διαφορετικές αντιδιαβητικές φαρμακευτικές κατηγορίες. Με συνέπεια, να καθίσταται πολύ περισσότερο δυνατή η ρύθμιση του διαβήτη και επομένως η αποφυγή των χρόνιων επιπλοκών του.